Κυρία Ταβουλάρη, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σε εσάς και σε όσους μας ακούνε. Να ξεκινήσω καταρχάς, γιατί περιέγραψα πριν το γκρίζο τοπίο που διαμορφώνεται στην Ευρώπη. Ότι αυτή τη στιγμή, μετά τις δηλώσεις Σαλβίνη στην Ιταλία, την άνοδο του Φάραντ στη Βρετανία, οι συμπεριφορές της Λεπέν και όλο αυτό που ζήσουμε, βλέπουμε ένα πολύ επικίνδυνο γκρίζο μέτωπο στην Ευρώπη, αλλά το ΚΚΕ αρνείται να συμμετάσχει σε κάποιο τύπου διεργασίες με κάποιες δυνάμεις στην Ευρώπη για να αντιμετωπιστεί αυτός ο κίνδυνος, κυρία Ταβουλάρη, προχωράει μοναχικά. Δεν είναι ακριβώς έτσι τα πράγματα. Να σας πω, το γεγονός ότι υπάρχει άνοδος και ενίσχυση αυτών των δυνάμεων σε όλη την Ευρώπη, ακροδεξιών, φασιστικών, νεοναζιστικών δυνάμεων, αυτό είναι ένα γεγονός αμφισβήτητο. Το ζήτημα όμως είναι να δούμε από πού προέρχεται αυτό και στην ουσία ποιοι έχουν στρώσει το χαλί σε αυτές τις δυνάμεις να σηκώσουν κεφάλι και να ενισχυθούν. Εδώ είναι ένα μεγάλο ζήτημα. Mm-hmm. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ως αντίληψη κυρίαρχη, θα λέγαμε, γιατί υπάρχουν αποφάσεις και υπάρχουν και διεργασίες τέτοιες και μάλιστα γίνονται και εκδηλώσεις. Υπάρχει μια τεράστια ανοχή και μάλιστα στη βάση της αντίληψης της εξίσωσης του φασισμού με τον κομμουνισμό. Αυτό από μόνο του λειτουργεί, θα λέγαμε, καταλυτικά και είναι πραγματικά δολοφονικό για τους λαούς. Γιατί στρώνει το έδαφος σε αυτές τις αντιλήψεις που βεβαίως βασιζόμενοι και όλοι αυτοί στην κατάσταση που έχει δημιουργηθεί από την εναλλαγή στη διακυβέρνηση τόσο των πιο συντηρητικών όσο όμως και των λεγόμενων προοδευτικών δυνάμεων της σοσιαλδημοκρατίας που έχουν δημιουργήσει με την πολιτική τους εκρηκτικά προβλήματα στους λαούς, στα δικαιώματα, στους μισθούς κλπ. Αυτό το εκμεταλλεύονται προκειμένου να ρίχνουν το δηλητήριο αυτό το φασιστικό τους. Να σας πω όμως από την άλλη ότι το ΚΚΕ μοιάζει σε αυτή την γεωγραφία, την πολιτική γεωγραφία της Ευρώπης, να είναι από τα πιο σκληρά από όλα τα κομμουνιστικά σχεδόν κόμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης αυτή την ώρα. Το Κομμουνιστικό Κόμμα της Ελλάδας έχει ξεκάθαρη θέση καταρχήν για αυτά τα ζητήματα. Και να σας πω κάτι, το μέτωπο ουσιαστικά, το αντιφασιστικό, που εν πάση περιπτώσει εκεί μέσα μπορεί να υπάρχουν και πολύ καλά κάνουν και υπάρχουν και άνθρωποι που δεν είναι κομμουνιστές και σωστά. Αυτό το μέτωπο όμως δεν μπορεί να ενισχυθεί και δεν μπορεί να λειτουργήσει αν δεν στραφεί απέναντι σε ένα σύστημα που γεννά αυτές τις δυνάμεις και τον φασισμό. Ο φασισμός είναι η ακραία άποψη, αντίληψη και λειτουργία κατασταλτική αυτού του συστήματος του εκμεταλλευτικού, να του καπιταλισμού. Αν αυτό δεν συνδυαστεί, εμείς αυτό λέμε ξεκάθαρα, ότι δεν μπορεί να λειτουργήσει από μόνο του, γιατί στην ουσία το ένα τροφοδοτεί το άλλο. Mm-hmm. Βλέπουμε και εδώ τι γίνεται με την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, μην πάμε μακριά. Γιατί κοιτάξτε να δείτε, ποιοι έχουν συγκυβερνήσει με κόμματα τέτοιων αντιλήψεων, πιανών τα στελέχη από καιρού εις καιρών φωτογραφίζονται παρέα με στελέχη αυτών των δυνάμεων. Λοιπόν, αυτό το πράγμα όλο, ποιοι είναι αυτοί που στην ουσία δεν έχουν κάνει τίποτα για να προχωρήσει, να διευκολυνθεί η διαδικασία της δίκης της Χρυσής Αυγής που δικάζεται ως εγκληματική οργάνωση. Μάλιστα. Επομένως εδώ δεν μπορούμε να τα παραβλέπουμε όλα αυτά και να λέμε και γενικά και αόριστα για μέτωπα. Σας το λέω πάντως για να την κάνω διαφορετικά την ερώτηση, ότι το ΚΚΕ για παράδειγμα όχι μόνο δεν μετέχει σε κάποια ευρωομάδα μέσα στο κοινοβούλιο, ή δεν ξέρω αν θα αναζητήσει κάποιους συμμάχους από αυτούς που θα εκλεγούν στο Ευρωκοινοβούλιο, τουλάχιστον να μην είναι ένα κόμμα μόνο του εκεί. Το Κομμουνιστικό Κόμμα της Ελλάδας στη λειτουργία του, εν πάση περιπτώσει, και στην παρέμβασή του με τους αντιπροσώπους του και μέσα στο Ευρωκοινοβούλιο και παντού όπου είμαστε, εντάξει, και όπου μας έχει εκλέξει ο κόσμος για να είμαστε εκεί, αυτό που κάνουμε είναι να προωθούμε και να αναδεικνύουμε τα συμφέροντα τα εργατικά, άσχετα από το αν συμμετέχουμε και σε ποιες ομάδες ή όχι. Εμείς θεωρούμε ότι για να υπάρχει συμμετοχή καταρχήν σε τέτοιες ομάδες πρέπει η κατεύθυνση να είναι η εξυπηρέτηση καταρχήν των εργατικών συμφερόντων. Αυτό το πράγμα δεν συμβαίνει αποδεδειγμένα
πουθενά από καμία άλλη δύναμη και μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και έξω από αυτήν. Επομένως, αυτό που εμείς στηρίζουμε και προωθούμε είναι η οργάνωση του κόσμου και οι συμμαχίες, οι πραγματικές συμμαχίες που μπορούν να δημιουργηθούν στη βάση της κοινωνίας. Ωραία, από θα επικαλεστώ. Εργαζόμενους, από τα φτωχά στρώματα, τα λαϊκά που πλήττονται καθημερινά από αυτή την πολιτική, όποιο και να είναι το πρόσημό της, και πάνω σε αυτό να αναπτυχθούν οι δυνάμεις, τα μέτωπα, οι αγώνες που μπορούν να δώσουν και μια προοπτική. Θα να επικαλεστώ την ιδιότητά σας, γιατί είστε πρόεδρος Ομοσπονδίας Εργαζομένων στο φάρμακο. Γιατί το ΚΚΕ αυτή τη στιγμή κατηγορείται ότι μέσω του συνδικαλιστικού του βραχίωνα ουσιαστικά οδήγησε σε κατάρρευση στο συνέδριο της ΓΕΣΕΑ. Έχουμε την πιο μεγάλη κρίση του συνδικαλιστικού κινήματος. Ούτε συνέδριο δεν μπορέσετε να κάνετε εκεί. Κοιτάξτε, εμείς το πάμε και οι κομμουνιστές που πρωτοστατούν σε αυτό, αλλά το πάμε δεν είναι ο βραχίωνας ενός κόμματος στο συνδικαλιστικό κίνημα. Είναι ένα μέτωπο που συσπηρώνει με πρωταγωνιστές. Ωραία, και το διαγράφω το βραχίωνα και λέω το μέτωπο λοιπόν. Με πρωταγωνιστές και μπροστά στους κομμουνιστές συσπηρώνει όμως συνδικαλιστές και ανθρώπους εργαζόμενους που πραγματικά βλέπουν ότι η κατάσταση δεν μπορεί να πάει άλλο με τη γραμμή της ενσωμάτωσης, με τη γραμμή της συνένεσης, με τη γραμμή που έχει ξεπουλήσει χρόνια τώρα δικαιώματα εργαζομένων προς όφελος του μεγάλου κεφαλαίου και της εξυπηρέτησης των πολιτικών των κυβερνήσεων. Ναι. Αυτό είναι η μία πλευρά. Η άλλη πλευρά είναι ότι εδώ, συνέδριο της ΓΕΣΕΕ, εμείς καλούμε να γίνει και βέβαια έχουμε κάνει και προσπάθεια πάρα πολύ μεγάλη να γίνει. Και το λέω και εγώ η ίδια που συμμετέχω στη διοίκηση της ΓΕΣΕΕ και ως κομμουνίστρια αν θέλετε. Το θέμα είναι αν οι εργατοπατέρες και οι ίδιοι οι εργοδότες μαζί με την κυβέρνηση που έχουν και τις προηγούμενες και την τωρινή που έχουν εγκαταστήσει αυτή την κατάσταση στο εργατικό κίνημα θέλουν να γίνει πραγματικό εργατικό συνέδριο που να μην είναι οι εργοδότες μέσα. Αλλά αυτό θεωρούμε αν θέλετε για τη στάση των άλλων δυνάμεων ότι είναι και ένα κριτήριο ψήφου που πρέπει να το έχουν οι εργαζόμενοι. Τουλάχιστον ο κόσμος που απευθυνόμαστε εμείς. Εμείς δεν απευθυνόμαστε στην εργοδοσία ούτε στα μεγάλα μονοπόλια. Τώρα πρέπει φαντάζομαι να έχει ως κριτήριο τι κίνημα θέλει ο καθένας και πώς οι δυνάμεις του κάθε κόμματος βρουν και συντάσσονται για τους εργαζόμενους. Μάλιστα. Να σας ευχηθώ καλή επιτυχία, κυρία Ταβουλάρη. Φαντάζομαι ότι στα ενδιαφέροντά σας, αν εκλεγείτε ως Ευρωβουλευτής, θα είναι βεβαίως η πολιτική φαρμάκου της Ευρώπης, γιατί εδώ υπάρχουν πολλά ράματα για τη γούνα της Κομισιόν. Είναι αλήθεια αυτό. Οπότε Είναι μια γενικότερη, ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα αυτό, το ότι το φάρμακο είναι εμπόρευμα στα χέρια των μονοπωλίων, όπως και άλλα και όλα τα κοινωνικά αγαθά, που πραγματικά εμείς και μέσα από το συνδικαλιστικό κίνημα αλλά και ως κόμμα έχουμε θέσεις, παρεμβάσεις συγκεκριμένες, που βέβαια χρειάζεται και ένα κίνημα αντίστοιχο για να στηριχτούν, για να τα λέμε και τα πράγματα όπως είναι. Οι εργαζόμενοι και το κίνημα θα δώσουν τη λύση. Καλή επιτυχία, κυρία Ταβουλάρη. Ευχαριστούμε πολύ.